φιλοξενίας. Μάλιστα. Θα πάρουμε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο. Τα δημοσίευσε πάρα πολύ ωραία το περιοδικό Money in Tourism, το ηλεκτρονικό περιοδικό του συναδέλφου μας, του Κωνσταντίνου Τεριζιώτη, ο οποίος είναι μαζί μας, σε λίγο θα μιλήσουμε. Τετράμηνο λοιπόν 2023 σε σχέση με το τετράμηνο του 2019. Παρουσιάζουμε μια αύξηση, παρακαλώ πάρα πολύ, που ήταν πολύ καλή χρονιά το 2019. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πριν από την πανδημία. Πριν από την πανδημία, είναι καλή εποχή. Ναι. Έχουμε μια αύξηση 15% στις αυξήσεις και στις εισπράξεις από τον τουρισμό. 38% από το 2022 παραπάνω. Η αύξηση των αφήξεων στο 52%. Τα στοιχεία είναι καλά. Είναι ενθαρρυντικά. Είναι όμως έτσι. Γιατί ακούμε πάρα πολλές γκρίνιες από όλη σχεδόν την Ελλάδα και από τουριστικές περιοχές. Ότι δεν είναι η χρονιά έτσι όπως την ανέμεναν όσον αφορά οικονομικά. Οικονομικά αφενός και αφετέρου τις αυξήσεις όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις των τουριστών. Δεν ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Θα μας τα πούνε οι ειδικοί. Οι ειδικοί είναι εδώ. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε. Όπως σας είπαμε. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Κωνσταντίνος, δουλειά του είναι να ταξιδεύει όλη την Ελλάδα, να παίρνει τα μηνύματα και εκτός από τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί, να μας δίνει την εικόνα του τουρισμού. Ο κύριος Δρακόπουλος, Σύμβουλος Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κύριε Δρακόπουλε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Και ο κύριος Γεράσιμος Τιμοθεάτος, ο οποίος είναι μέλος μου λες, της Πανελλήνιας Ξενοδόχων. Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Είστε πρόεδρος των Ξενοδόχων της Κεφαλονιάς. Καλή σας ημέρα και της Κεφαλονιάς. Λατρεύουμε την Κεφαλονιά, λοιπόν, προσωπικά. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά από σένα, Κωνσταντίνε. Είναι η εικόνα αυτή που μας δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Τι ακριβώς σημαίνει, πες μας. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή διαβάζουμε πάρα πολλά, εγώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση πριν ξεκινήσουμε. Ναι. Κάποιος ο οποίος ταξιδεύει ενίοτε δωρεάν, φιλοξενείται και με σελφοκόνταρα βγάζει βιντεάκια και αυτό το προβάλλει κάπου, δεν σημαίνει ότι είναι ειδικό στον τουρισμό, σημαίνει ότι είναι μάλλον τουρίστας. Ναι. Και να θυμίσω ότι και στο Υπουργείο Τουρισμού έχουν περάσει πολλοί τουρίστες στην Ελλάδα. Επειδή διαβάζω πάρα πολλά, τα οποία ενίοτε είναι και λίγο εξοργιστικά. Πάμε τώρα στο προκείμενο, στα δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία είναι περισσότερα από μία πηγή, προέρχονται από περισσότερες από μία πηγές, είναι πολύ σαφή και ξεκάθαρα. Δώσατε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία είναι προφανώς έτσι. Υπάρχουν τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας χθεσινά που δείχνουν αντίστοιχες εξελίξεις και αντίστοιχα μεγέθη. Και υπάρχουν και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που δείχνουν τα ίδια. Να διευκρινίσω ότι η Τράπεζα Ελλάδος αφορά το τετράμινο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όμως που έδωσε τα στοιχεία χθες είναι πεντάμινο. Πεντάμινο. Ναι. Άρα λοιπόν η σεζόν εξελίσσεται σούπερ, για να πω τη φράση που μου βγαίνει εύκολα, που θα έλεγα σε ένα καφενείο. Πολύ καλά. Ναι. Γιατί υπάρχει γκρίνια. Από εκεί και πέρα όμως. Ναι. Υπάρχει μια γκρίνια η οποία σε κάποια σημεία της είναι δικαιολογημένη. Και να εξηγηθώ, γιατί είναι πολύ απλό. Φτάνει να μπορείς να διαβάσεις λίγο τα στοιχεία. Οι φούρνοι στη γειτονιά σας έχουν όλη την ίδια δουλειά? Προφανώς όχι. Δεν έχουν όλοι και τις ίδιες τιμές. Ακριβώς. Δεύτερον, το 22 με το οποίο συγκρίνουμε και το οποίο κάποιοι θεωρούν ως έτος βάσης, θέλω να θυμίσω, και είχε μαλλιάσει όχι η γλώσσα μου αλλά το χέρι μου να το γράφω, ότι δεν ήταν μια κανονική χρονιά. Όσοι λοιπόν έβγαζαν συμπεράσματα με το τι έγινε στο πρώτο τετράμινο του 22, που ξαφνικά άνοιξαν τα ταξίδια και όλος ο κόσμος άρχισε να ταξιδεύει σαν να μην υπάρχει αύριο, ναι, κάνουν λάθος. Γιατί πολύ απλά συγκρίνεις με κανονικές χρονιές. Και κανονική χρονιά ήταν το 19. Εγώ θυμάμαι, και αυτό ήταν μάθημα ζωής, πέρσι τέτοιες μέρες ήμουν στις Βρυξέλλες για την υπογραφή του Road School Lab, αυτού του εμβληματικού έργου του Γιώργου του Χατζημάρκου και του Αντώνη του Καμπουράκη με την TUI. Και είχα την τιμή να μου δώσει ο Φρίτς Γιούσεν, ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον τουρισμό στον κόσμο τότε, που τον διαδέχθηκε ο Σεμπάστιαν Έμπελ, την ταμπλέτα του και μου λέει: κοίταξε τα στοιχεία του Μαΐου. Ναι. Τι είδα? Είδα κάτι πολύ απλό. Ότι όλος ο Μάιος του 22 σε σχέση με το Μάιο του 19, μέρα-μέρα, είχε διπλάσια αύξηση κρατήσεων, έως και 21%. Και δεύτερον, είχε διψήφια αύξηση εξόδων, δαπανών. Γιατί ο τουρίστας που δεν είχε ταξιδέψει τόσα χρόνια ήθελε ένα καλύτερο δωμάτιο, έμενε περισσότερες μέρες, έπαιρνε καλύτερες εκδρομές, έπαιρνε καλύτερο τρανσφερ και έπινε και δύο σαμπάνιες. Φέτος ο τουρίστας επανέρχεται
με έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό, με ένα πόλεμο, με μια αβεβαιότητα, επανέρχεται στις παλιές του συνήθειες. Δεν ξοδεύει τόσο όσο ξόδεψε. Λοιπόν, δηλαδή. Όχι μόνο όχι μόνο έξοδα στον προορισμό. Με φιδό γενικά ζει. Αλλά ακόμη και το δωμάτιο. Μισό λεπτό να πάμε στον κύριο Δρακόπουλο. Έχετε την ίδια εικόνα? Αρχικά επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι εξακολουθούμε να κάνουμε το λάθος που κάνουμε από καταβολής του τουρισμού στην Ελλάδα. Ο τουρισμός για να αξιολογηθεί σωστά σαν οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό φαινόμενο χρειάζεται τουλάχιστον 60 δείκτες. Από αυτούς τους 60 δείκτες εμείς έχουμε στο τσεπάκι 2-3. Αφήξεις έσοδα, άντε καμιά φορά διανυκτερεύσεις. Άντε την κατακεφαλίδα πάνω. Αυτή είναι μια εξαιρετικά επιφανειακή προσέγγιση, η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Ναι. Είναι σε ένα βαθμό χρήσιμη, κυρίως για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αγωνίζουν να τη βγάλουν μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, και τους ενδιαφέρει η κίνηση σήμερα, και όχι όπως εξελίσσεται συνολικά το φαινόμενο τουρισμός ως τομέας της εθνικής οικονομίας, ως μια δραστηριότητα στην οποία πρέπει να έχουμε ένα κεντρικό, σοβαρό, κυριόμενο σχεδιασμό. Κατά συνέπεια, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τώρα, όποιος βγαίνει πιο συχνά και λέει το δικό του, πιθανώς να περάσει αυτή την άποψη. Ναι. Παραδοσιακά η εκάστοτε κυβέρνηση ωραιοποιεί τα πράγματα και οι βρισκόμενοι στην αντιπολίτευση λένε: α, δεν πάμε τόσο καλά. Τους επιχειρηματίες πάντα πάνε κάποιοι καλά, πάντα πάνε λιγότερο καλά. Εάν δούμε όμως τον τουρισμό συνολικά και τον αναλύσουμε όπως πρέπει, κυρίως με τη μέθοδο των τελειώμενων δεκαετιών, θα δούμε ότι από το 90 τουλάχιστον που κρατάω εγώ στοιχεία με λεπτομέρεια, ανά δεκαετία, έχουμε τουλάχιστον 8 χρονιές ανωδικές. Άρα συνολικά το φαινόμενο πάει καλά πλευράς κίνησης. Ναι. Τώρα, επειδή όμως ναι, είμαστε ένας όριμος προορισμός, δεν φτάνει να μετράμε μόνο αφήξεις, άντε κατά κεφαλή δαπάνη, άντε και τα έσοδα. Είναι μεγαλύτερο πλέγμα μεταβλητών, τις οποίες πρέπει να δούμε για να μετρήσουμε σωστά τόσο την οικονομική διάσταση του τουρισμού, που συνδέεται με το ποσοστό αυτό στις εξαγωγές, με τη σύνδεσή του με τους υπόλοιπους τομείς οικονομίας, με την περιφερειακή ανάπτυξη στην οποία έχουμε αποτύχει παταγωδώς. 5 περιφέρειες, 90% της τουριστικής οικονομίας και οι υπόλοιπες που είναι εξίσου ωραίες και ελκυστικές, δεν είναι ανταγωνιστικές γιατί δεν ασχολούμαστε σοβαρά. Απόλυτο δίκιο, κύριε Δρακόπουλε. Με τις πιέσεις που ασκούνται σε 1-2 προορισμούς για μερικές μέρες το χρόνο και έχουμε αναγάγει την ιστορία υπερτουρισμού σαν το πρώτο πρόβλημα του τουρισμού, μακάρι να είχαμε αυτό το πρόβλημα παντού. Για 10 μέρες, 15, σε 2-3 προορισμούς έχουμε πίεση. Ωραία, και τι έγινε? Έγινε όταν δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, αυτό λέγαμε, γιατί δεν είναι πρόβλημα κατά τα άλλα. Είναι η έλλειψη του σχεδιασμού. Είναι η έλλειψη του σχεδιασμού. Διότι εκεί σχεδιάζαμε μονοπλευρά. Σχεδιάζαμε στον ένα παράγοντα που λέει να χτίσουμε κλίνες, αλλά δεν σχεδιάζαμε στον άλλο παράγοντα πώς θα τις λειτουργήσουμε αυτές τις κλίνες, που μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να πηγαίνουν με τις υποδομές, για την ακρίβεια να προηγούνται οι υποδομές και μετά να χτίζονται άλλες κλίνες. Αλλά άντε να χτίσουμε τώρα, έτσι. Και θα συμφωνήσουμε. Δεν είναι μόνο θέμα κλινών, είναι θέμα δρόμων, είναι θέμα λιμανιών, είναι θέματα υποδομών, βασικών υποδομών. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Η έλλειψη υποδομών όμως έχει δίκιο σε αυτό που λέει και θα το βρούμε μπροστά μας. Η έλλειψη υποδομών δεν σημαίνει ότι έχει υπερτουρισμό. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Κοιτάξτε το παράδειγμα της Κεφαλονιάς. Μισό λεπτό να βάλουμε την κουβέντα μας τον κύριο Τιμοθεάτο. Έχουμε πάνω από την Κεφαλονιά, έχουμε τη Ζάκυνθο, καταπληκτικό πανέμορφο νησί. 1.700.000 τουρίστες κάθε χρόνο στη Ζάκυνθο. Η Κεφαλονιά, που είναι φοβερό νησί, καταπληκτικό νησί, όποιος πάει θέλει να ξαναπάει. Μόλις 400.000 τουρίστες. Και λες, γιατί το ένα νησί τρέχει με τα χίλια και έχεις υπερτουρισμό την περίοδο κυρίως του Αυγούστου. Για το συγκεκριμένο νησί μιλά. Και αυτό. Δεν μπορούμε να στείλουμε και τουρίστες στην πανέμορφη Κεφαλονιά. Κύριε Τιμοθεάτο, μας το εξηγείτε. Ναι, να συμφωνήσω καταρχήν με τους, και με τον κύριο Διαδιοσγιώτη και με τον Γιώργο Δωδρακόπουλο. Δυστυχώς, σαν λαός είμαστε των άκρων. Ή θα πανηγυρίζουμε ή θα κλαίμε. Η κατάσταση δεν είναι το ένα ή το άλλο. Υπάρχει και μία μέση κατάσταση. Είναι μία δύσκολη χρονιά. Πάμε καλά στις αφήξεις. Λιγάκι η κατανάλωση και τα έσοδα θα είναι λιγότερα. Όσον αφορά την Κεφαλονιά, σε σύγκριση με τη Ζάκυνθο, η Κεφαλονιά καταγράφει συνεχόμενες αυξήσεις στις αφήξεις, σε διεθνείς αφήξεις, από το 2011 και έχουμε φτάσει εσύ ως 350.000. Μπράβο. Αυτό κυρίως αφορά τις ξενοδοχειακές κλίνες που έχουμε, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πιάσουμε το νούμερο που έχει η γειτονική μας Ζάκυνθο ή η Κέρκυρα. Άρα η μείωση, η διαφορά των αφήξεων οφείλεται σε αυτόν τον λόγο. Κύριε Τιμοθεάτε, πάντως υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για ορισμένα νησιά, καλώς κακώς, όπως προείπε και ο Νίκος. Δεν ξέρω αν οφείλεται
στις τιμές. Εσείς θεωρείτε, καταρχάς, υπάρχει θέμα στις κρατήσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα στην πληρότητα, δεν υπάρχει πληρότητα όσοι αναμενόταν, ή στις τιμές τελικά. Ή δεν καταναλώνουν οι τουρίστες όταν έρχονται. Όσον αφορά τα ξενοδοχεία που δουλεύουν με tour operator, οι κρατήσεις είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Κυρίως το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, οφείλεται στους ελεύθερους, αυτούς που έκλειναν μέσω των online travel agent, που έκλειναν μόνοι τους τις διακοπές τους. Εκεί πέρα υπάρχει μια στέρηση και γι' αυτό ακούμε πολλούς ιδιοκτήτες από βίλες και Airbnb καταλήματα, ναι, τα οποία δεν πάνε τόσο καλά. Βέβαια τα Airbnb, ας πούμε, έχουν λύσει προβλήματα σε άλλες περιοχές. Εδώ υπάρχει όμως, επιτρέψτε μου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράμετρος, θέλω να το πω, αλλά δεν το πρόλαβα. Ναι. Γιατί λοιπόν έχουμε αυτή την κρίνια? Έχουμε αυτή την κρίνια γιατί ο κόσμος ξοδεύει λιγότερο. Γιατί τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί 40%, πάρα πολύ κρίσιμη παράμετρος. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ξενοδοχείων, αλλά, και ακούστε αυτό το νούμερο, είναι του προηγούμενου Σαββάτου. Οι τιμές. Όχι. 25.000 ακίνητα Airbnb στην Κρήτη, 10.000 πλάς ακίνητα στην Αθήνα και 10.000 ακίνητα στην Κέρκυρα. Μόνο λοιπόν σε αυτούς τους τρεις προορισμούς έχουμε 200.000 κρεβάτια Airbnb. Το συνειδητοποιείτε το νούμερο αυτό, το μέγεθος αυτό? Κακό είναι? Όχι, δεν είναι κακό. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο όμως και δεν καταγράφεται πουθενά. Άρα λοιπόν, όταν ο τουρίστας που θα έρθει θα κλείσει τρεις μέρες λιγότερο πακέτο, θα κλείσει φθηνότερο δωμάτιο, θα κλείσει χαμηλότερο πακέτο, δεν θα κλείσει εκδρομή και κάποιοι από αυτούς θα πάνε στο Airbnb, να, γιατί υπάρχει γκρίνια. Είναι τόσο απλό. Γι' αυτό ρωτούσα και εγώ, κύριε Δεριζιώτη, εάν τελικά δεν υπάρχει πρόβλημα στις αφίξεις, υπάρχουν πολλές, αλλά υπάρχει πρόβλημα, στο τι παράδειγμα. Μα τι πρόβλημα, ναι, έχουν αυτό, λέμε. 15% στο πεντάμινο. Ναι. 15% στο πεντάμινο, τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Έτσι, αν πάνε στο Airbnb, παράδειγμα, θα επιλέξουν τις δύο από τις πέντε μέρες να πάνε να φάνε ένα σουβλάκι και όχι να κάτσουν σε ένα εστιατόριο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δρακόπουλε. Είπατε ότι έχουμε ενδεχομένως ένα πρόβλημα με το πώς κατανέμονται αυτοί οι τουρίστες και σε ποια χρονική περίοδο. Όντως υπάρχουν 4-5 νησιά που ξεκινούν από τώρα μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Είναι απλησίαστα καταρχήν για το μέσο νοικοκυριό της ελληνικής οικογένειας. Δεν είναι θέμα, μπορεί να μην είναι θέμα αυτό, μπορούμε να κάνουμε και αλλού διακοπές, αλλά το θέμα είναι το εξής. Μπορούμε να πάμε σε κάποιον άλλο προορισμό από την υπέροχη Πελοπόννησο, από την Ήπειρο, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Εύβοια. Τόσα νησιά υπάρχουν. Εδώ δίπλα μας επίσης κοντά. Τόσα νησιά, Αργός, Αρονικό, στα από νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Που... Από τη Θράκη. Από τη Θράκη, καταπληκτικά μέρη. Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα. Δεν τα επιλέγουμε. Όλοι θέλουμε να είμαστε Μύκονο, Σαντορίνη, Κέρκυρα και Ρόδος και Κρήτη τα τουριστικά. Πώς μπορεί να γίνει καλύτερο σχεδιασμό? Αυτό τον έρημο το σχεδιασμό το ψάχνουμε τόσα χρόνια. Έχετε περάσει πολλά χρόνια στο ΣΕΤ ως Γενικός Διευθυντής. Τώρα είστε στη λιανική αγορά, δίνετε συμβουλές και υπηρεσίες προς τα ξενοδοχεία και τον τουρισμό. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον έρημο του σχεδιασμού καλύτερο? Σε θεωρητικό μοντέλο δεν είναι δύσκολο. Στην πράξη έχουμε πρόβλημα. Στην πράξη γιατί? Έχουμε 5 περιφέρειες με 90% της τουριστικής οικονομίας. Γιατί? Ναι. Γιατί εκεί έχουμε το 90% της προσφοράς. Μάλιστα. Εάν ανακατευθύνω λιγάκι την προσφορά και την υποστηρίξω με δράση προβολής, αυτό θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει άλλο, θα αλλάξει 10 χρόνια. Τι εννοώ να ανακατευθύνω? Να ενισχύσω επενδύσεις σε περιοχές οι οποίες έχουν μικρότερο αριθμό κλινών. Παράδειγμα, η Ρόδος μόνη της, ένα νησί, έχει περίπου το 12% των ξενοδοχειακών κλινών. Η Πελοπόννησος ολόκληρη, σαν γεωγραφική οντότητα, ναι, και όχι σαν περιφέρεια, άλλο τραγικό που την έχουμε κατατμήσει αυτή, άλλο κεφάλαιο, έχει το 2%. Η Λέσβος, στην οποία βρίσκομαι και η οποία είναι πανέμορφη και τη συνιστώ ανεπιφύλακτα στον οποιονδήποτε ανεξαρτήτη του Παλατίου. Πανέμορφη. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό από κάθε άποψη. Έχει 0, κάτι. Σοβαρά. Ναι, ναι. Σοβαρά. Λέζω, ναι. Λοιπόν, γίνανε κάποιες θεωρητικές προσπάθειες προβολής, παταγώδης αποτυχία. Αλλού, κυριολεκτικά αλλού. Αυτοί που τις σχεδιάσαν δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα για το τι χρειάζεται το νησί να φέρει περισσότερο κόσμο. Ένα νησί το οποίο συνδυάζει αρχιτεκτονική απίστευτη, τοπίο, θες 2 εβδομάδες για να πάρεις μυρωδιά που βρίσκεται, φοβερό φαγητό, ιστορία, θερμαλιστικές πηγές.
Και όμως δεν κάνουμε το σωστό σχεδιασμό. Σε αυτά τα νησιά πάντως υπάρχει και με Airbnb. Έτσι δεν είναι, κύριε Δεριζιώτη? Αυτό λέει ο κύριος Δεριζιώτης. Μεγαλύτερη, λέει, αύξηση και ζήτηση παρατηρείται εκεί, μέσω Airbnb. Κλείνουν Airbnb. Επίσης στη Μύκονο, επειδή μιλήσατε για συγκεκριμένα νησιά, ας πούμε, στα οποία πηγαίνει εκεί το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού. Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που στον οικονομικό ταχυδρόμο που διάβαζα, θεωρείται φέτος ο πιο αδύναμος κρίκος, διότι έχουν μειωθεί εκεί οι αφίξεις. Okay. Αυτή είναι η αγορά. Έχουν μειωθεί οι αφίξεις σε ποσοστό 24,3%. Πάμε ξανά σε αυτό που λέει ο κ. Δρακόπουλος. Σχεδιασμός. Παρακαλώ. Ναι. Ποιος αδύναμος κρίκος, ποιος το έγραψε αυτό? Κάποιος προφανώς. Το έγραψε ο κύριος Λάμπρος Καραγεώργος στο οικονομικό ταχυδρόμο. Ωραία, στον κύριο Λάμπρο που το γνωρίζω να το επανεξετάσει. Τι σημαίνει αδύναμος κρίκος? Εάν δούμε στο σύνολο των εσόδων τη Μύκονο, αυτοί που λένε φέτος, α, δεν θα πάει πολύ καλά, θα εισπράξει λιγότερα, είναι πολύ πάρα από κάθε άλλο προορισμό. Κρίνουμε με το τι θα ήθελα. Και εγώ θα ήθελα να παίζω στο Real Madrid. Είναι λίγο δύσκολο. Επειδή ξέρω και αυτά τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται, και ο κύριος Δρακόπουλος θα καταλάβει μόλις του το πω, οι περισσότερες από αυτές τις εκτιμήσεις είναι με βάση τον προγραμματισμό των αεροπορικών θέσεων. Προσέξτε, τον προγραμματισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε βάλει 5.000 θέσεις. Όχι, εγώ ρώτησα. Το πόσες θα είναι γεμάτες, δεν το ξέρουμε. Ας περιμένουμε λοιπόν, και πολύ σωστά το παρατηρεί αυτό που λέει, ας περιμένουμε να δούμε, γιατί προφήτης μετά Χριστόν. Όχι, ναι, αυτό. Και αυτό το ερώτημα ήταν ότι αναφέρεται σε ένα ποσοστό, ας πούμε, που έχει να κάνει με τις αφίξεις. Και λέω εκεί, όντως έπεσαν οι αφίξεις. Επειδή εσείς είστε ο καθήλυνα αρμόδιος να μας πείτε, κύριε Δρακόπουλε. Γι' αυτό ρώτησα, καταλάβατε. Οι αφίξεις είναι μία από τις μεταβλητές. Εάν έχουμε λιγότερες αφίξεις και περισσότερες διανυκτερεύσεις, όπ, την ενισχύσαμε τη βάρκα. Ή αν έχουμε λιγότερο από το ένα, λιγότερο από το άλλο, αλλά μεγαλύτερα έσοδα, η βάρκα θα πάει ακόμα καλύτερα. Εάν έχουμε καλύτερη κατανομή μέσα στον χρόνο, θα πάμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αλλά δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με όλες τις μεταβλητές. Θέλουμε τουλάχιστον 60 μεταβλητές για να έχουμε εικόνα στον τουρισμό πώς πάει συνολικά σαν οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό φαινόμενο. Έτσι. Να ρωτήσω... Θα το λέω και θα το παραλαμβάνω. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτό θα υιοθετηθεί. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Τιμοθεάτο. Κύριε Τιμοθεάτο, βλέπουμε ότι σιγά σιγά γίνονται βήματα στην Κεφαλονιά. Κεφαλονιά δεν τη φέρνουμε τυχαία σήμερα στο τραπέζι, γιατί σιγά σιγά το χτίζει. Τόσο το επιμελητήριο, όσο ο σύλλογος, ο ντόπιος των ξενοδόχων, όσο οι τουριστικοί πράκτορες, σιγά σιγά δουλεύετε συντονισμένα, το χτίζετε βήμα-βήμα. Φθηνό νησί σε σχέση με άλλα νησιά. Στους Έλληνες, σε αυτούς τους έρμους τους Έλληνες που θέλουν να κάνουν και αυτοί διακοπές, στοχεύει κανένας? Κύριε Τιμοθεάτο, στοχεύετε τους Έλληνες, τους στέλνετε ως τουρίστες? Αυτό σίγουρα τους θέλουμε τους Έλληνες, προσέλθουν δηλαδή, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά ο Έλληνας έχει τη συνήθεια να κλείνει πολύ αργότερα τις διακοπές του. Και λογικό είναι. Λογικό είναι, κύριε Τιμοθεάτο. Τα διαθέσιμα δωμάτια που είναι προς πώληση. Ναι. Και γι' αυτό υπάρχει, φαίνεται αυτή η αντίληψη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε τον Έλληνα έξω από το παιχνίδι. Για εμάς θεωρώ ότι και ο Έλληνας ήταν και από τους καλύτερους πελάτες, γιατί πάντα ξοδεύει όλο τον μπάτζερ που είναι για διακοπές. Ναι. Αλλά και παραπάνω πολλές φορές. Και παραπάνω, δηλαδή ψάχνονται. Δηλαδή την ταβέρνα την τιμάει ο Έλληνας. Το ξενοδοχείο το θέλει περιποιημένο. Σε γενικές γραμμές ξοδεύει. Κύριε Δρακόπουλε, τον Έλληνα δεν μπορούμε να τον κατευθύνουμε. Δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τους ξένους. Τον Έλληνα. Θέλει βοήθεια κι αυτός. Η επιλογή των διακοπών προφανώς είναι συνάρτηση οικονομικής δυνατότητας του καθενός και του χρόνου που μπορεί να πάει διακοπές. Ναι. Έτσι. Για την οικονομική δυνατότητα, το καθένα δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ως τουριστικός κλάδος, αλλά μπορούμε να τον βοηθήσουμε λιγάκι. Κάπως, κύριε Δρακόπουλε. Είναι θέμα, δεν γίνεται η τιμολόγηση, το λέμε του Σαλέμ. Δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα. Έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση. Ναι. Λοιπόν, αν ο Έλληνας κάτσει και ψάξει τι πραγματικά θέλει και δεν παρασύρεται από διάφορα που ακούει, μπορεί να βρει και να επιλέξει. Η Κεφαλονιά, για παράδειγμα, Τζέρι, περιμένω πρόσκληση, τέλος του σεζόν, έστω μπροστά εκεί. Έχει ένα εκπληκτικό προϊόν, έτσι, το οποίο ο Έλληνας το καταλαβαίνει καλύτερα, γιατί ο Έλληνας ευχαριστείται πολύ περισσότερο το φαγητό, το αυθεντικό, το ωραίο που έχει η Κεφαλονιά και την αλλαγή τοπίου. Ο Έλληνας πρέπει να κάτσει να ψάχνει, δηλαδή πρέπει να φύγουμε από αυτό το πράγμα ότι πρέπει να πάμε Ιούλιο-Αύγουστο. Καταλαβαίνω αυτούς που έχουν παιδιά, δεν έχουν άλλη επιλογή. Όσοι δεν έχουν υποχρεώσει και δεσμεύσεις όμως, θα πρέπει να το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Εγώ κάνω διακοπές τώρα και θεωρώ ότι καθυστέρησα φέτος. Και οι επόμενες που θα κάνω θα είναι τέλος Οκτώβρη. Δεν έχω κανένα λόγο να πάω Ιούλιο και Αύγουστο. Η Αθήνα, πιστέψτε με, είναι εξαιρετική τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κύριε Δρακόπουλε, όμως ξέρετε κάτι.
παραδοσιακά ο Έλληνας θέλει τον Αύγουστο. Αυτό πόσα χρόνια κάνουμε τέτοια. Καλά, όχι. Καταρχάς, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι μόνο παραδοσιακά. Είναι και οι δουλειές τέτοιες πολλών ανθρώπων που δεν μπορούν. Πέραν το ότι όλοι προτιμάμε τον Αύγουστο και την νοοτροπία μας αυτή. Περίμενε. Άντε πες ότι ρυθμίζουμε τις δουλειές. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί πρέπει να ξεκινάει η σχολική σεζόν στην Ελλάδα. 10 Σεπτεμβρίου. Εδώ αλλάξουμε την κουλτούρα μας τώρα, δηλαδή πηγαίνουμε και διακοπές. Όχι, περίμενε. Και μάλιστα ταυτόχρονα, γιατί να είναι ταυτόχρονα. Μισό λεπτό. Στις χώρες πάνω που έχουν τα χιόνια τους και χαίρονται, παίζουν 20 ημέρα διακοπών για να χαρούν το χειμώνα. Εμείς εδώ το καλοκαίρι σου δίνουμε, λέει, 2 μήνες. Δεν είναι έτσι. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας εξαιρετικός μήνας για διακοπές. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο αυτή η απλή περιγραφή. Είναι πολύ μεγάλη βοήθεια και για τα ξενοδοχεία της άλλης Ελλάδος. Η Πόξ έχει καταθέσει πρόταση γι' αυτό. Ο Τζέρι μπορεί να το πει κιόλας. 2 φορές μάλιστα. Σοβαρά. Βεβαίως. Και γιατί δεν έχει ακουστευτεί. Να μπουν χειμερινές σε εισαγωγικά διακοπές ή ανοιξιάτικες μίας εβδομάδας κάθε φορά, έτσι ώστε οι οικογένειες να μπορούν να ταξιδεύουν το χειμώνα και να αποτελούν μια πολύ καλή πελατεία για τα ξενοδοχεία της άλλης Ελλάδος, τα ξενοδοχεία της ορεινής Ελλάδος, τα ξενοδοχεία που δεν έχουν πληρότητες και τα οποία περνούν και πολύ μεγάλη κρίση και λόγω υπέροχα. Του κόμματος. Είναι υπέροχα, βεβαίως είναι υπέροχα. Συγγνώμη, περάσαν τόσοι υπουργοί τουρισμού. Τι έχει γίνει, τίποτα δεν έχει γίνει. Ό,τι και σε πολλά άλλα θέματα όπως με το. Απολύτως τίποτα. Με αυτά που λέγαμε. Ο Τζέρι μπορεί να σα το πει. Υπάρχουν. Κύριε Γεράσιμε, Τζέρι είναι το παρατσούκλι εδώ στον κλάδο τουρισμού. Δηλαδή είστε Τζέρι Τιμοθεάτος, όχι Γεράσιμος. Ναι, λάτε. Γεράσιμος είμαι καλά. Γεράσιμος. Τζέρι είμαι για τους φίλους. Και ο Κώστας και ο Γιώργος είναι... Είστε και δικός μας φίλος. Έλα λοιπόν Τζέρι, πες μας. Εγώ πώς σε λέω, Νίκο. Όπως τα λέει ο κύριος Δερυζιώτης, έχουν γίνει τουλάχιστον 3 φορές έχει γίνει προσπάθεια να ενταχθούν οι χειμερινές διακοπές στα σχολεία. Περισσότερο για μένα είναι θέμα ταμπού. Θα βγουν πολλοί και θα πούνε: βοηθάμε τους ξενοδόχους. Το κάνουμε για τους ξενοδόχους. Μακάρι. Είναι για τους ξενοδόχους. Είναι νομίζω μία ανάγκη αυτό το πράγμα και πρέπει να το δούμε με αυτή την άποψη και όχι ότι γίνεται κάτι απλά για να βοηθηθούν οι ξενοδόχοι. Σίγουρα θα βοηθηθούν, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Μα δεν είναι, Τζέρι, με συγχωρείς, αλλά δεν είναι οι ξενοδόχοι τους οποίους έχει ο κόσμος στο μυαλό του που έχουν 5.000 δωμάτια. Μιλάμε για ξενοδόχους που είναι μια οικογένεια, ο σύζυγος, η σύζυγος, ενίοτε και το παιδάκι, στο Πήλιο, στη Δράμα, στην Καστοριά, στην Τρίπολη. Κύριε Τερισιώτη, αν μου επιτρέπετε επίσης, ο κόσμος δεν σκέφτεται καν αυτό, γιατί μακάρι να ωφεληθείτε κι εσείς οι ξενοδόχοι και εκείνος που θα έρθει να μείνει εκεί και να το ευχαριστηθεί. Και όταν θα γυρίσει τη δουλειά του θα είναι ευχαριστημένος και αυτός. Θέλω να πω μια αλυσίδα είμαστε όλοι. Δεν είναι το θέμα ότι δεν θα πάω να τα αφήσω τα λεφτά μου στον ξενοδόχο. Σημασία έχει να υπάρξει ένα σχέδιο, όπως το έχει προτείνει η Πόξ που είπατε, που απορώ πραγματικά γιατί δεν έχει γίνει και πάλι. Τώρα με τη νέα κυβέρνηση θα το επιχειρήσετε ξανά. Πιστεύω ότι θα κατατεθεί πάλι. Είναι από τα πρώτα θέματα που έχουμε βάλει. Θα ήταν ωφέλιμο, βέβαια. Ναι, είναι, λοιπόν, κύριε Δρακόπουλε, είναι άξιο πορείας. Πάμε λίγο πριν κλείσουμε. Κύριε Δρακόπουλε, δώστε μας σοβαρά τώρα. Δώστε μας κατευθύνσεις. Μας ακούνε πάρα πολλοί Έλληνες που ακόμα δεν έχουν κλείσει τις 10 μέρες που τους πολύ αναλογούν. Τις 15 αυτούς που τους αναλογούν. Πάμε, λοιπόν, δώστε μας σημεία τα οποία είναι καλύτερα και πρέπει να τα προσέξουμε. Λάτε. Εμπειρία εδώ. Εγώ βάζω ιδέα. Τώρα είναι εμπειρία. Και εμπειρία είναι εδώ. Λέσβο, επισκεφτείτε τη Λέσβο και την Κεφαλονιά, όπου έχετε ένα εκπληκτικό μείγμα τουριστικού προϊόντος. Φύση, εξαιρετικό φαγητό, κρασί σούπερ στην Κεφαλονιά, ούζο θεϊκό στην Λέσβο και είστε καλύτεροι του χωριού. Ναι. Θέλω να σας πω όμως τώρα, θα σας δώσω και το tips και από τα 2 νησιά τα οποία έχω κάνει διακοπές. Είναι κρύες οι θάλασσες. Δηλαδή, αν δεν βράσει το νερό καλά, δεν μπαίνει εύκολα μέσα. Δεν μπαίνει εύκολα. Τα παλικάρια βουτάνε και στις κρύες θάλασσες. Δεν έχουμε θέμα εκεί. Κωνσταντίνε, θα πούμε λίγο κρασί παραπάνω και λίγο ούζο και θα βουτήξουμε. Όχι, δεν βουτάμε με γεμάτο. Λοιπόν, κύριε Δερυζιώτη, δώστε μας. Έχετε τη γνώση απόλυτη την Ελλάδα. Και προσεκτά. Ελάτε να σας ακούσουμε. Όχι, εγώ συμβουλές ταξιδιωτικές είπα, δεν είμαι τουρίστας. Προσπαθώ να διαβάσω τον τουρισμό. Κι όμως μέσα στο site σας θέλω να σας πω ότι δίνετε τα σημεία αυτά που πρέπει να ξέρουμε. Έρευνα, δημοσιογραφική. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη για να πάει ο Έλληνας να κάνει πολύ όμορφες διακοπές. Προφανώς και η Λέσβος με την Κεφαλονιά είναι εξαιρετικές. Εμένα μου αρέσουν και οι πυρωτικοί προορισμοί, ενίοτε και χωρίς θάλασσα. Και εμένα, καλοκαίρι, κύριε Δερυζιώτη, πολύ ωραία. Εγώ μια εβδομάδα κάθε Αύγουστο την περνάω στην Καρδίτσα.
έτσι, με ψάρεμα στη λίμνη και τέτοιες δραστηριότητες. Είστε άνθρωπος του τουρισμού και δεν πάτε σε... να δείτε. Πηγαίνω και στη θάλασσα, αλλά πηγαίνω και σε ορεινούς προορισμούς, λοιπόν, για το καλοκαίρι. Εγώ μαζί σας. Η Πελοπόννησος είναι μια πάρα πολύ όμορφη επιλογή και εύκολη. Η Εύβοια είναι μια εξαιρετική επιλογή, που είναι και πολύ κοντά στην Αθήνα, εύκολα προσβάσιμη, με πολύ καλές μονάδες και ξενοδοχεία και δωμάτια, με εξαιρετικές θάλασσες. Μπορείς να πας οπουδήποτε. Η Φθιώτιδα επίσης, το παραλιακό μέτωπο μέχρι την Κατερίνη, όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο είναι εκπληκτικό. Λάρισα, Κατερίνη, η περίφημη Ολυμπιακή Ριβιέρα, στη Λαμία από τον Καραβόμηλο μέχρι το Θεολόγο, δηλαδή όλες αυτές οι περιοχές είναι εκπληκτικής ομορφιάς και μπορείς να κάνεις διακοπές. Και όπως λέει κάποιος, επειδή διαβάζω επίσης κάτι άλλο. Και γιατί δεν τα λέμε συχνότερα όλα αυτά. Κάτι άλλο, δεν θα μπορεί, λέει ο Έλληνας, να πάει διακοπές. Γιατί λέει είναι πολύ ακριβά και πάνε μόνο εξαιρετικά. Καλά, δεν το λέει. Μα τώρα, αδιεπαδικό. Δηλαδή. Ένα εισιτήριο, ας πούμε, αεροπορικό. Τα εισιτήρια είναι παντού. Τα εισιτήρια είναι παντού. Και κάνουν 200 παράδειγμα, λέω. Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα παντού. Υπάρχουν και τα φαγητά. Και οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, δεν θυμάμαι αν το είπαμε την άλλη φορά, επειδή ήμουν πρόσφατα με τον αντιπρόεδρο της Σίγκαπορ, της παγκόσμιας. Της παγκόσμιας εταιρείας, τέλος πάντων, μιας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές στον κόσμο, όταν του είπα, μα τι τιμές είναι αυτές, γιατί τις κρατάτε τόσο ψηλά, και μου είπε αφοπλιστικά, μα αφού υπάρχει ζήτηση. Θα κλείνουν. Όχι, υπάρχει ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση. Όταν μου λέει δεν θα υπάρχει ζήτηση, θα μειώσουμε. Το θέμα είναι και οι εστιατόρες και όλοι εκεί στον τουρισμό και λοιπά, που έρχονται να κρατάνε και λίγο έτσι να είναι. Κύριε Τιμοθεάτο, καλές οι τιμές. Για πείτε μας λιγάκι, ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες Κεφαλονιάς, ένα και δεύτερον. Δεν πρέπει, αγαπητοί φίλοι και φίλες και φίλοι που θα πάτε στην Κεφαλονιά, να χάσετε τον ζωολογικό κήπο, το θεματικό πάρκο της Κεφαλονιάς. Δεν το ξέρουν πολλοί, αξίζει τον κόπο να πάνε. Ελάτε να σας ακούσουμε. Η ερώτηση που μου κάνατε είναι πολύ εύκολη. Οι παραλίες οι γνωστές είναι ο Μύρτος, είναι η Σκάλα, είναι ο Μακρύς Γυαλός. Αλλά υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και παραλίες οι οποίες αναδεικνύονται, όπως είναι το Φώκι, όπως είναι το Δαχνούδι και άλλες παραλίες, οι οποίες δεν ήταν τόσο πολύ εμπορικές, ας το πούμε έτσι. Η κόκκινη παραλία, Γεράσιμε. Εκεί με τα λασπόλουτρα, που είναι, ποια είναι αυτή η παραλία. Με τη λάσπη. Με τη λάσπη την ωραία. Είναι το ξύ. Πηγαίνεις εκεί, κάνεις λασπόλουτρα, ακούς, και βγαίνεις άλλος άνθρωπος μετά. Ναι. Πολύ ωραίες εμπειρίες. Ο δρόμος θα γίνει από το λιμάνι σας, το βασικό, μέχρι και το Αργοστόλι. Τι μαθαίνουμε. Είναι μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, που ελπίζουμε να μην μείνει εξαγγελία. Από ό,τι και γνωρίζουμε, έχουν ξεκινήσει οι προκαταρκτικές εργασίες για τις μελέτες, τοπογραφικά, γεωλογικές μελέτες κτλ. Νομίζω ότι θα προχωρήσει. Μάλιστα. Εξαιρετικά, να περάσετε όμορφα. Καλή σεζόν, να σας πούμε, κύριε Τιμοθεάτο. Κύριε Δρακό. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά που ήσασταν κοντά μας. Κύριε Δεριζιώτη, προλαβαίνετε την πτήση ή σας κόψαμε? Εσείς, κύριε Δεριζιώτη, να σας βλέπουμε πιο συχνά. Κάτσε ο άνθρωπος. Η δουλειά των συντακτών που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι να γυρνάνε ανά την Ελλάδα, ανά τον κόσμο, να λαμβάνουν πληροφορίες και να τις δημοσιοποιούν. Και η δουλειά όλων των ανθρώπων είναι να διεκδικούν αυτά που θεωρούν ωφέλιμα για την εκπομπή μας. Ο κύριος Δεριζιώτης εδώ θα θέλει. Έχουμε ή κλείνουμε. Ελάτε για να κλείσουμε. Λοιπόν, ακούστε ένα παράλογο τώρα, ναι, το οποίο είναι και αφορμή για ρεπορτάζ. Ναι. Εμένα ο γιος μου τελείωσε το σχολείο φέτος. Έδωσε. Έδωσε. Μπράβο του. Καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλά. Δόξα τω, ελπίζουμε ότι πήγε καλά. Μπράβο. Είπα λοιπόν να τον προσλάβω στην εταιρεία για να δουλέψει, να μάθει πράγματα κτλ. Εγώ θέλω να είμαι νόμιμος πάντα. Ναι. Και πήγα να κάνω τη διαδικασία πρόσληψης. Ναι. Για μερικούς μήνες είναι ανήλικος ακόμη. Ναι. Τα παιδιά όμως στα 15 έχουν δικαίωμα να αλλάξουν φύλο. Στα 16 να ψηφίσουν και στα 17 να οδηγούν. Σωστά. Στα 18 παρακάτι δεν έχουν δικαίωμα να δουλέψουν παρά μόνο αν περαστεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία λοιπόν σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι λιγότερα από 1,5 μήνα, διότι σου ζητάνε να περάσει. Δηλαδή, συγγνώμη, στην οικογενειακή επιχείρηση, στο εστιατόριο, ναι, στο χωριό. Δεν το συζητάμε. Απαγορεύεται και το πρόστιμο, παιδί του εστιατόριου να δώσει, να βγάλει δίσκο. Και έχει και πολύ μεγάλο. Με τον ξαδερφό μου. Και έχει και πολύ μεγάλο πρόστιμο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να είμαι νόμιμος και σωστός. Σου λένε λοιπόν, κλείσε σε 10 διαφορετικούς γιατρούς για το αν τον ήχη του ποδιού σου είναι 3 χιλιοστά πιο δεξιά ή πιο αριστερά. Για να πάρεις τηλέφωνο να κλείσεις αυτούς τους γιατρούς, θα βρεις έναν στο Μενίδη, έναν στη Βούλα, έναν στο Καπαδρίτη και έναν στα Τρίκαλα. Και θα το κλείσεις μετά από 2 εβδομάδες. Αυτή είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Και έτσι, γιατί δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι μετά από αυτό. Όχι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.